Κύριε Πρόεδρε, το αίτημά μας είναι εδώ και χρόνια. Πριν τη συνένωση του Δήμου, από το 98 συγκεκριμένα, του κύριο Λουκίδη. Είμαστε μια ομάδα πολιτών που είναι στο κάτω Μακροχώρη και στο πάνω Μακροχώρη, που είναι κοντά στα κινητήρια. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, γιατί εδώ και κάποιο καιρό γίνεται παράνομη επέκταση των ταφών. Επιδημάτων του κύριου Νεστορόπουλου έγινε κατεδάφιση του τείχους του κινητηρίου και γίνεται επέκταση προς κατοικημένες περιοχές, σε απόσταση πλέον αγνοής. Μιλάμε για 10 μέτρα. Ερχόμαστε τώρα επανειλημμένως, κάθε φορά σε κάθε δημοτική αρχή, συνέχεια, και καλούμαστε να δείχνουμε λόγο για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς, να βρείτε ένα χώρο. Να βρείτε ένα χώρο να γίνεται αλλού ο χειρισμός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχετε φτάσει μέσα στα σπίτια. Συνεχώς ερχόμαστε εδώ και είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε πλέον όλοι μαζί οι δημότες. Και βλέπετε, έχουν φύγει ένας-ένας. Δηλαδή, ακούν το κάθε πρόβλημα και ένας-ένας συνέχεια σε λίγο-λίγο έχουν αποχωρήσει όλοι. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Είναι 15 χρόνια αυτό το ζήτημά μας. Σας παρακαλούμε να σκύψετε στο πρόβλημα των πολιτών, γιατί είναι φλέγον το ζήτημα. Είδατε θέμα υγείας πλέον. Κοιτάξτε να βρείτε ένα υπόπεδο να γίνει αλλού ενδοθυρεσμός. Λοιπόν. Γι' αυτό συγγνώμη, γι' αυτό ζητούμε μέσα, και μέσα στην αίτηση αυτού του κομματιού του υποτιθέμενου κινητηρίου που είναι ακριβώς δίπλα στα σπίτια μας, στα 3 μέτρα πλέον, να γίνει ένας αποχαρακτηρισμός. Παρακαλώ. Ναι, πέστε μας, περιμένουμε, δεν ξέρω πότε τελειώνει, γιατί ακόμη δεν παρακαλώ. Παρακαλώ. Τελειώσατε. Ναι. Δεν θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, κύριε Τσαμίδη, ως αρμόδιος της περιφέρειας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς, κύριε Βοριαζή, μετά. Και βεβαίως και ο Πρόεδρος του Μακροχωρίου. Όλοι μου πολίτες. Λοιπόν, παρακαλώ. Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος Σαββίδος, ο κύριος Βοργιαζίδης, ο πρόεδρος του Μακροχωρίου, ο κύριος Μωυσιάδης και ο κύριος Σταυρόπουλος. Ο κύριος Θεοδωρίδης. Κύριε Σταυροπούλου. Η πλειοψηφία είναι από τον Μακροχώρη, όπου καθόλου έτσι. Ήσουν πρέπει, ήσουν πρώτα για να έρθω εγώ μετά στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις μου. Είναι προφανές ότι είναι προφανές και σαν Βίπρο, ότι εσείς θα δώσετε τις συνολικές απαντήσεις. Να κάνω εγώ μια εισήγηση και μετά μιλάω. Ναι, παρακαλώ, στο τέλος. Έτσι και να θα δώσετε απαντήσεις. Λοιπόν, 25 Νοεμβρίου ήρθε μια κοινοποίηση στο Δήμο και από σε όλους τους αντιμάτες ήταν η υπεύθυνη, η οποία έλεγε επειδή της ομάδα πολιτών επέκταση των κινητηρίων Δημοτικού Διαμερίσματος Μακροχωρίου. Και αναφέρει ένα ιστορικό που λέει ότι από το 2010 και μετά κτλ. Έπεσε ένα τείχος, εδώ έχουμε έναν εμπειρικό στον κύριο Μεσολόπουλο Δόλια, δεν ξέρω να γίνει κάτι τέτοιο, και ότι εμείς δεν κάναμε καμιά κίνηση, δεν. Εμείς, και θέλω να με διαρθώσετε κάπου κύριε Βάσο, εμείς πρώτη φορά πετύχαμε τον Ιούνιο. Πρώτη φορά. Συντήθηκε από εμάς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πήγαμε το είδαμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς μέσα σε μία εβδομάδα πήγαμε κάτω, σηκώσαμε την περίφραξη, γερή περίφραξη, με στη θέα, με σίτα, με παλούκια, ώστε να μην μπορεί να μπει κάποιο ζώο μέσα, δεν μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα και μπορεί να μπει κανένα. Εμείς ό,τι μας ζητήσανε, ήμασταν εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Τώρα, όλοι θέλουμε να βρούμε ένα μέρος να βάψουμε τους δικούς μας ανθρώπους μακριά από τα σπίτια μας. Όλοι θέλουμε να μην βλέπουμε αυτό που βλέπουν όλοι, τα καντήλια, τους ανθρώπους να κλαίνε, όλοι. Αλλά δυστυχώς τα μήματα είναι κάποιες εκατοντάδες χρόνια εκεί. Εμείς πλησιάσαμε στα σπίτια μας, δεν φυτέψαμε κάποια μήματα στα σπίτια των άλλων. Εμείς είμαστε εδώ, εγώ θα απαντήσω στην πορεία. Εγώ σας ενημερώνω ότι εμείς από την πλευρά μας ψάχνουμε να βρούμε. Ο κύριος Νεστορόπουλος μας είχε φέρει ένα κωδικό με κάποια χρήματα, τα οποία να πάσουν να τα δώσουμε, αρκεί να βρούμε το μέρος
και το, τη σωστή ώρα να πούμε, να δει την ώρα να πούμε να κάνουν τα κλητήρια. Είμαι εδώ πέρα για να απαντήσω σε όποιον θέλει, ό,τι νομίζει μπορεί να το πει. Κύριε Βογιατήρης, ευχαριστώ κύριε Χαρκέλη. Διαβάζοντας το έτοιμά σας προσεκτικά, οφείλω να πω ότι έχει δύο διαστάσεις εντελώς διαφορετικές. Μία είναι η πραγματική διάσταση. Τι λέει αυτή η πραγματική διάσταση? Μέσα σε κατοικημένη περιοχή και στα όρια του σπιτιού σας υπάρχουν υποταφεία. Κανείς δεν τα θέλει, πραγματικά. Από όσο γνωρίζω, ο κ. Νεστορόπουλος είχε ξεκινήσει κάποια προσπάθεια, είχε καμιεύσει κάποια χρήματα, είχε κάνει κάποια πρόσκληση ενδιαφέροντος, βρέθηκε ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι το επανεξέτασε η δική μας υπηρεσία. Ήταν ακατάλληλο. Αυτή η εξέταση έγινε περίπου πριν από 1-1,5 μήνα, όπου πήγε, έγινε τομή για να δούμε σε τι βάθος υπάρχουν τα νερά και κρίθηκε παντελώς ακατάλληλο. Και μάλιστα το ύψος των νερών ήταν πιο ψηλά από την αίτηση γεωλογική που είχε γίνει επί της δημαρχίας του κ. Νεστορόπουλου. Άρα εκείνο το κομμάτι απορρίφθηκε. Από την διεύθυνση δόμησης θα γίνει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος στην εκεί περιοχή, προκειμένου να βρεθεί κάποια κατάλληλη τοποθεσία. Το κατάλληλο, παραλαμβάνω, έχει να κάνει, εκτός από την απόσταση που είναι δεδομένη από τα όρια εθνικισμού, με το ύψος των νερών. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όμως, πρέπει να πούμε και το δεύτερο κομμάτι της επιστολής σας, το τυπικό, το οποίο δεν στέκει. Αναφέρεται ότι νομίζω ότι βγήκαν κάποιες οικοδομικές άδειες εκεί πέρα και πρέπει να γίνει αποχαρακτηρισμός των υποταφείων κτλ. Κοιτάξτε, αυτές οι αποστάσεις είναι αμφίδρομες. Άρα θα έπρεπε να εξεταστούν αυτές οι οικοδομικές άδειες που είναι να δοθούν. Οι οποίες κατά μία καλώς δόθηκαν βέβαια, γιατί όλες τα υποταφεία πρέπει να φύγουν από εκεί. Αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός προϋπήρχε πριν να γίνουν όλες οι κατοικίες εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, θεωρούμε ότι έχετε δίκιο, πρέπει να βρεθεί κάποιος χώρος για λόγους πραγματικούς και σας είπαμε το τι θα κάνει η υπηρεσία από εδώ και πέρα. Αυτό το θα ξέρετε πόσα χρόνια τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι, ο κύριος Κουλουριώτης. Σίγουρα τα κινητήρια είναι μέσα στον οικισμό, όχι του συνορίου του Τιμίου Προδρόμου, αλλά και του Αγίου Γεωργίου. Είναι μέσα στον οικισμό. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι τα σπίτια είναι κοντά, αλλά ακούστηκαν και παράνομες. Και παράνομο κινητήριο. Δεν είναι παράνομο κινητήριο. Το κινητήριο είναι με την επέκταση σχεδόν 78 χαρακτηρισμένο κινητήριο. Είναι μέχρι τα όρια των υποπέδων από τότε. Τώρα ποιοι μηχανικοί βγάλαν τις άδειες και τα πήραν τις αστείες σωστές από τώρα αποστάσεις, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τον ενδιαφερθμό στο Μαγκοπόρι και σε λίγο σας πληροφορώ ότι από το πάνω Μαγκοπόρι θα έρθουμε στο κάτω Μαγκοπόρι να φάμε κόσμο. Γιατί το πάνω κινητήριο είναι γεμάτο. Άρα δεν υπάρχει κάτι παράνομο. Όλοι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση να αλλάξει το κινητήριο. Από εκεί και πέρα η υπηρεσία θα αναλάβει με αυτά. Εμείς όμως πάμε κάθε μέρα στο δικαστήριο για τις αιτήσεις των πολιτών. Κάθε μέρα είμαστε στο δικαστήριο. Να απολογηθούμε για αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μουρσιάδης. Κύριε Προεδρεύοντα, είμαστε στη δικασία ερωτήσεων αν... Όχι, εξηγήσει τοποθετήσεις. Εντάξει. Ο κύριος Μουρσιάδης. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ασχολήθηκα ως υπεύθυνος με τα νεκροταφεία και η πρώτη δουλειά τότε κατά πέτηση του Προέδρου είχαμε εντάξει ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ για να κάνουμε αυτή την περιβόητη περίφραξη. Κοιτάξτε να δείτε, να μιλήσουμε λίγο επί πραγματικών γεγονών. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς κανένα μα κανένα νεκροταφείο δεν έχει τις προβλεπόμενες άδειες. Τι είναι πραγματικότητα. Όταν ζήτησα εγώ αυτό το ποσό να γίνει μία μελέτη, δυστυχώς οι υπεύθυνοι της πολεοδομίας μου είπανε, αντιδήμαρχε, πρέπει να ενταχθεί όλο το κινητήριο νόμιμα, να βγάλουμε άδειες κλπ. Κλπ. Φυσικά ήταν αδύνατο να γίνει. Τώρα, ο νόμος που προβλέπει τα κινητήρια
είναι με βασιλικό διάταγμα. Φανταστείτε δηλαδή πόσα χρόνια πίσω. Και προβλέπει τις αποστάσεις από τότε. Τι έγινε λοιπόν? Άρα τα σπίτια πλησίασαν στο κημητήριο. Είναι ένα θέμα που βλέπω το αίτημα. Το κημητήριο υπήρχε. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει τώρα? Προφανώς να φύγουν τα κημητήρια. Αλλά για να φύγουν τα κημητήρια προϋπήρχε ένας χώρος επί του κυρίου Νεστορόπουλου. Αλλά δυστυχώς γίνανε κάποιες μελέτες και βρέθηκε κατάλληλο. Επιτακτική ανάγκη όντως να βρούμε ένα καινούργιο χώρο. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.